passing through, but so far they've been passing through Greece. To the extent that Dublin is reformed or Schengen is remanaged or suspended, if it is, or if new border controls emerge nationally, this pressure could get even stronger for Greece. And yet Greece has been resistant, in my understanding, to Frontex, to some of the EU-wide proposals to try to support the country. I think you're more open to it now, but what was the source of the reticence, and how do you think Europe could support Greece going forward? Η Ελλάδα δεν είναι απρόθυμη, όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μία τριπλή κρίση. Οικονομική κρίση από την οποία δεν έχουμε ακόμα ξεφύγει και οι επιπτώσεις της κυρίως οικονομικές παραμένουν και δημιουργούν τεράστιες ανισότητες και κατ' επέκταση πολιτικούς κινδύνους για την άνοδο ακραίων λαϊκιστικών ακροδεξιών απόψεων στην Ευρώπη που θα διχάσουν την Ευρώπη, η προσφυγική κρίση και η κρίση αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή που σε συνδυασμό με τα τρομοκρατικά χτυπήματα δημιουργεί νέες πηγές κινδύνων και αστάθειας. Δυστυχώς η χώρα μου, η Ελλάδα, έχει βρεθεί στην καρδιά, στο επίκεντρο των δύο εκ των τριών αυτών παράλληλων κρίσεων της Ευρώπης. Και στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τη χώρα από μέρος του προβλήματος σε μέρος της λύσης. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το προσφυγικό ζήτημα, θέλω να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο είναι μια μεγάλη ντροπή για τον κοινό ευρωπαϊκό μας πολιτισμό. Να έχουμε καθημερινά απώλειες δεκάδων ανθρώπινων ζωών, διότι οι διακινητές, οι έμποροι της ανθρώπινης ελπίδας, δρούνε ανενόχλητοι. Και είναι αδιανόητο για δύο χώρες όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, που έχουν επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια δεκάδες δισεκατομμύρια σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς και έχουν τεράστια συστήματα πολεμικά για να μπορεί να ελέγχει ο ένας τον άλλον, για να κάνουν παραβιάσεις οι Τούρκοι και να τους αναχαιτίζουμε εμείς πάνω από το Αιγαίο, να μην μπορούμε να ελέγξουμε τι συμβαίνει κάτω, στη θάλασσα. Και θέλω να σας πω ότι εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι όχι με τις υποδείξεις, εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ευρώπη. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει ποια στρατηγική θα ακολουθήσει για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Τη λογική του ότι ο καθένας ας λύσει το πρόβλημά του μόνος του, τη λογική του ότι όταν το πρόβλημα δεν είναι στην αυλή μου, δεν με νοιάζει, ας το λύσει αυτός που έχει το πρόβλημα, ή το ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση πανευρωπαϊκή, σε ένα διεθνές πρόβλημα, στη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση που μας αφορά όλους. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μια ένωση à la carte. Κάποιοι να όλοι να μοιραζόμαστε τα ωφελήματα, αλλά τις υποχρεώσεις να τις έχουν μόνο αυτοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Και πράγματι θα μπορούσε να πει κανείς ότι τώρα το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι χώρες διέλευσης και οι χώρες προορισμού. Η Ελλάδα στο επίκεντρο του προβλήματος, η Γερμανία και η Ολλανδία, οι βόρειες χώρες στο επίκεντρο του προβλήματος. Όμως αν θέλουμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη αλληλεγγύης και διαμερισμού των βαρών και της ευθύνης, τότε πρέπει να συμφωνήσουμε ότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα και θα μοιραστούμε το βάρος. Χρειάζεται λοιπόν ένας αξιόπιστος μηχανισμός μετεγκατάστασης των προσφύγων από την Τουρκία και από τα ελληνικά νησιά προς όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μονάχα σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Και αυτό για να γίνει, και αυτό πρέπει να γίνει προκειμένου να σταματήσει αυτή η διακίνηση ανθρώπων στο Αιγαίο και να πιστούν οι ίδιοι πρόσφυγες ότι με έναν νόμιμο τρόπο κάποια στιγμή θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν για να μην ρισκάρουν τη ζωή τους στους διακινητές. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει ένας αξιόπιστος μηχανισμός επιστροφών από τα ελληνικά νησιά προς τις χώρες καταγωγής των προσφύγων αλλά και προς την Τουρκία και ταυτόχρονα ένας αξιόπιστος μηχανισμός relocation από τα ελληνικά νησιά προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που πρέπει να μοιραστούν το βάρος. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη λύση. Thank you very much for making those very